Μετά από την τόσο εμπεριστατωμένη ομιλία του γραμματέα, που είχαμε τη χαρά να ακούσουμε τόσο ολοκληρωμένα την πρόταση του κόμματος, το εργαλείο με το οποίο οφείλουμε να πορευθούμε από εδώ και πέρα, το εργαλείο το οποίο οφείλουμε να διαδώσουμε σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα, στόμα-στόμα, μεταξύ φίλων και γνωστών, για να γίνουν οι ιδέες και οι προτάσεις του κόμματος γνωστές, εγώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα, 2-3 παραδείγματα θα πω, από τη μεριά ενός ανθρώπου που έχει μια διπλή ιδιότητα εδώ πέρα. Πρώτον είναι υγειονομικός, δουλεύοντας ενεργά, σκληρά, σε κλινικό έργο, σε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο. Και δεύτερο, ενός ανθρώπου που έχει τη χαρά να είναι πανεπιστημιακός δάσκαλος. Να έχει δηλαδή δίπλα του αυτό το ωραίο πράγμα το οποίο είπε και ο Χαρίλαος εκεί στο γράμμα το αποχαιρετιστήριό του, εκείνη τη σπορά. Έτσι, που όσο και να λες μερικές φορές τι είναι τούτη εδώ, πω από Παναγία μου, είναι αυτοί οι οποίοι λίγο νεράκι θέλουν και θα φουντώσουν και θα κατακυριεύσουν τη γη. Μας λένε ότι αυτή η πανδημία δεν αφήνει κανέναν ανάγκηχτο, δεν αφήνει φτωχούς, δεν αφήνει πλούσιους, όλοι αρρωσταίνουν, όλοι είναι αταξικοί. Μα τι αταξικοί, υπάρχει μεγαλύτερη ταξικότητα από την από αυτή την πανδημία. Χτες το βράδυ λοιπόν κοίταζα στον ημεροδρόμο. Υπάρχει μια εξαιρετική μελέτη από την άλλη, την παλιά μέκα του καπιταλισμού, από τη Μεγάλη Βρετανία. Τι δείξανε εκεί πέρα? Δείξανε ότι οι φτωχότεροι σε σύγκριση με τους πλουσιότερους είχαν 2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από αυτό το πράγμα, τον COVID. Επίσης είχαν 2 φορές κίνδυνο να πεθάνουν από όλες τις άλλες αιτίες εκτός του COVID, στην εποχή του COVID. Και επίσης είχαν 2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν τα 5 προηγούμενα χρόνια πριν από το COVID. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι η νόσος, η αρρώστια, ο COVID είναι ταξικός, επιτίθεται στους φτωχούς. Πάμε απέναντι τώρα, στην άλλη την ωραία, τη μέκα του καπιταλισμού, την απερχόμενη δύναμη όπως δείχνουν τα πράγματα. Το 13% του πληθυσμού είναι Αφροαμερικανοί. Το 70% των νεκρών από τον COVID είναι Αφροαμερικανοί. Εντελώς τυχαία. Και ποιος τους μέτρησε κιόλας, έτσι? Και πόσοι από αυτούς δεν πήγανε όπως πήγανε στην Κατρίνα, που τους φάγανε οι αλιγάτορες και δεν τους μετράει κανείς εκεί πέρα, γιατί εκεί πέρα δεν μετράνε οι άνθρωποι. Έτσι. Δεν υπάρχουν, είναι κάποια νούμερα τα οποία δεν λένε τίποτα. Και έρχονται τώρα οι προύχοντες και αυτοί που κυβερνάνε και σου λένε είναι ατομική σου ευθύνη. Μα τι ωραίο πράγμα είναι αυτή η ατομική ευθύνη. Είναι η ευθύνη που κάνει τον, από την πολύ μικρή μου εμπειρία από τις σπουδές μου στην Αμερική, που κάνει τον άνεργο, τον άστεγο Αμερικανό να λέει ήταν δικιά μου ευθύνη που δεν πήρα τις ευκαιρίες που μου έδωσε το φανταστικό σύστημα. Είναι δικιά μου ευθύνη που κατάντησα όπως κατάντησα. Είναι δικιά μου ευθύνη που πεινάω. Είναι δικιά μου ευθύνη που πεθαίνω. Εκεί φίλοι και φίλες, εκεί συντρόφισσες και σύντροφοι μας πηγαίνουν. Να πούμε ότι είναι δικιά μας ευθύνη που πεθάναμε. Γιατί δεν φορέσαμε τα μαντιλάκια που μας λέγανε, να τα βρέχουμε και με λίγο ενόπνευμα. Είναι δικιά μας ευθύνη. Ή ακόμα χειρότερα εκείνο που η συντρόφισσά μου μου είπε σήμερα, που εγώ δεν το πήρα χαμπάρι, εκείνο το πολύ ωραίο που είπε εκείνη η δύσμηρη μάνα που το παιδί της λιποθύμησε. Μα λέει, εγώ αν ήμουν μετανάστρια, αν ήμουν από αυτούς που έχουν έρθει από τις άλλες χώρες, όλο και κάποιο επίδομα θα μου δίνανε. Εμένα που δεν μου δίνουν κανένας, γι' αυτό λέει που είμαι Ελληνίδα, γι' αυτό λέει και λιποθύμησε το παιδί μου. Να πούμε δηλαδή ότι για την προσωπική μου δυστυχία οφείλεται, μάλλον η προσωπική μου δυστυχία οφείλεται στη δυστυχία του άλλου. Εκεί μας στέλνουν. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Και 2-3 πραγματάκια να μου επιτρέψετε να πω και για την εκπαίδευση. Τι κοινό έχει η εκπαίδευση με την υγεία? Είναι αντιπαραγωγική για το σύστημα. Κοστίζει πολύ και δεν αξίζει να το πληρώνει. Υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, κατασυκοφάντηση. Αυτά είναι τα 3 πράγματα τα οποία συνδέουν την υγεία και την παιδεία. Πριν από 13 χρόνια, όταν ξεκίνησα την καριέρα μου την ακαδημαϊκή, είχα στο θάλαμο 5 φοιτητές. Φέτος είχα 15. Του χρόνου δεν ξέρω πώς θα έχω. Και βεβαίως το σύστημα θα σου πει, τώρα που τα πήγες, κύριε Τριανταφύλου μου, καλά, με τη virtual διδασκαλία, τι τους θέλουμε τους άλλους να τους πάρουν?
αφού μπορούμε να τα κάνουμε όλα virtual, όλα εικονικά. Έχουμε λοιπόν εικονικούς αρρώστους, εκπαιδεύουμε εικονικά τους αρρώστους, τους ασθενείς μας και να δούμε τι άλλο μας μένει να κάνουμε. Γι' αυτό, φίλοι και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, όταν με ρωτάνε τα νέα τα παιδιά, οι αγαπημένοι μου φοιτητές που έρχονται πολλές φορές απελπισμένοι και μου λένε και τι θα κάνουμε τώρα παραπέρα. Εγώ 2-3 πραγματάκια τους λέω. Να έχουν στο μυαλό τους καθαρή καρδιά. Έχουμε την ιδεολογία του κόμματος. Έχουμε το καθάριο βλέμμα του κόμματος. Έχουμε το πρόγραμμα και τις οδηγίες του κόμματος. Και έχουμε και τη γνώση. Τη γνώση την οποία πρέπει να την κυνηγήσουμε, να την κυνηγάμε μαζί με τον αγώνα, με την καθημερινή πάλι, γιατί δεν μπορούμε και δεν δικαιούμαστε να αφήσουμε αυτό το ισχυρότατα επαναστατικό εργαλείο, τη γνώση, στους άριστους αριστοκράτες. Ευχαριστώ πολύ.